επιστροφή στο Προμηθέας Park για το δεύτερο παιχνίδι. Της ημέρας μεταξύ Μαέστρο και Νιούντορ Πριτς. Μαέστροι έχουν τον πρώτο επίθεση, τον deflection από τον Ηλιόκαφο, η μπάλα πηγαίνει έξω τον Καραγιάννη, ένας δύο πόντων από τα 7 μέτρα είναι άστοχο από τον Γιαννούλη. Οι Πριτς, οι οποίοι είναι το φαβορί κυρίως λόγω της πληρότητάς τους. Οι Μαέστροι είναι σήμερα μόλις 5 άτομα. Ο Ηλιόκαφος τελειώνει τη φάση. Καλά καλά δεν έχουν κορμί, δεν έχουν πεντάρι. Οι Μαέστροι με μια σύνθεση ανάγκης κατεβαίνουν για να το ευχαριστούν για να παίξουν. Δρούγας, συγγνώμη, Παγώνης σούτερα για τρεις. Κόπηκε. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Μαέστρους, οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Καραγιάννης κάνει βήματα. Και τελείωσε με πολύ ωραίο τρόπο τη φάση ο Κιγκιόλης. Γιαννούλης. Βλέπετε με πόση δυσκολία κυκλοφορούν την μπάλα. Στο όχι ο Ευαγγελίδης, ο οποίος θα πάρει αυτός τις περισσότερες προσπάθειες. Τώρα θέλει να ποστάρει. Κλείνεται, βγάζει έξω. Γιαννούλης, άστοχος. Ο Λιόκαυτος μαζεύει το rebound. Ο Λιόκαυτος δεν μπορεί να σκοράρει. Το rebound είναι αμυντικό. Ευαγγελίδης πέρασε. Ευαγγελίδης στην close out. Η πάσα χαμηλά, Γιαννούλης γύρισε και το βάλε με το ένα χέρι για το 2-4. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον παίχτη των Μαέστρων. Ηλιόκαυτος για τον Δρούγα, έκλεψε ο Ευαγγελίδης και παίρνει φάουλ από τον Δρούγα. Ο Δρούγας, ο οποίος αγωνιζόταν στους Ξάδερφορς πέρυσι, ένας πολύ καλός στέρα αριστερόχειρας, γι' αυτό διακρίνεται κυρίως το παιχνίδι του. Ευαγγελίδης σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος, rebound επιθετικό από τον Καπάτο, μία πάσα κάτω από τα πόδια, Γιαννούλης. Βελισάρης, Καραγιάννης με το follow, δεν μπορεί, rebound αμυντικό για τους τρεις. Έχασε ο Παγώνης και τώρα ο Ευαγγελίδης φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο και δεν έχει κανένα πρόβλημα με το layup να κάνει το 4-4. Ο Ευαγγελίδης, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της Development League. Γενικότερα και οι Μαέστροι είναι μια ομάδα που απαρτίζεται από καλούς παίκτες, αλλά συνήθως κατεβαίνουν λυπείς. Παγώνης γύρισε, δεν μπορεί. Σκοράρει.
4-4 το σκορ. Και πάλι ο Παγώνης με τον Γιαννούλη. Ένα σούτ από τον Κωνσταντινίδη, είναι άστοχο. Από τον Κωνσταντινόπουλο, συγγνώμη. Επιθετικό rebound από τον Ηλιόκαθο που σκοράρει για το 4-6. Βελισάρης. Μπάλα πηγαίνει στη γωνία, Καπάτος. Και τώρα Δρούγας. Ωραία κίνηση από τον Δρούγα, δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Βαγγελίδης βοηθάει για το rebound και ο Καραγιάννης μαζεύει. Ευαγγελίδης περνάει, κλείνεται. Ο Ηλιόκαυτος το κλέβει. Ωραία προσπάθεια από τον Κουγκιόλη που γύρισε, δεν μπορεί όμως να σκοράρει. Παραμένει το 4-6, Καραγιάννης δίνει στον Καπάτο. Καραγιάννης κλείνεται, προσπαθεί να φτιάξει κάτι. Βρίσκουν ένα σούτ με τον Ευαγγελίδη, άστοχο. Rebound από Δρούγα, ο οποίος δίνει στον Κωνσταντινόπουλο. Παγώνης. Παγώνης πάντα με την μπάλα στη γωνία, θα σουτάρει για τρεις. Άστοχος, airball. Καραγιάννης. Ο Ευαγγελίδης θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά. Περνάει. Δεν βάζει το καλάθι, παίρνει όμως το φάουλ. Ωραία κίνηση από τον Ευαγγελίδη. Ένα παιχνίδι που θα λέγαμε ότι η μοίρα του μοιάζει προδιαγεγραμμένη από νωρίς. Είναι σχεδόν απίθανο οι μαέστροι να μπορέσουν να αντέξουν όντας 5 άτομα, αλλά το μπάσκετ πολλές φορές κρύβει εκπλήξεις. Ο Ευαγγελίδης είναι αυτός ο οποίος πρέπει να κάνει εξ ολοκλήρου τη δουλειά. Ευστοχή, ωραίο καλάθι, 5-8. Ο Ηλιόκαυτος, ο οποίος είναι ένας από τους πιο dominant center της διοργάνωσης, πολύ βαρύ κορμί. Πάρα πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Κωνσταντινόπουλος πασάρει στον Παγώνη. Τρέχει και ο Δρούγας στην άλλη πλευρά, του δίνει την μπάλα ο Παγώνης. Δρούγας με Ευαγγελίδη, δύσκολη κίνηση, άστοχη. Καραγιάννης. Βελισάρης. Και πάλι ο Καραγιάννης. Ευαγγελίδης, πέναλτι. Το χασε. Δρούγας. Πάσα προλαβαίνει ο Κιουγκιόλης εντός αγωνιστικού χώρου. Αστοχή ο Δρούγας. Ριμπάουντ από τον Καπάτο. Χαμηλό σκορ, χαμηλό τέμπο σε αυτά τα πρώτα λεπτά. 5-8 με 8 λεπτά συμπληρωμένα. Ευαγγελίδης πέρασε. Ωραίο καλάθι. 7-8. Ευαγγελίδης, μια ομάδα μόνος του. Στον έναν η διαφορά με τον forward, τον μαέστρον, να έχει πετύχει και τους 7 πόντους της ομάδας του. Παγώνης δεν απαντάει. Ευαγγελίδης μαζεύει και το rebound. Θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά. Πάει μέχρι μέσα, βγάζει μια πάσα. Βλέπετε εδώ δεν σουτάρουν. Ο Καπάτος τώρα επέλεξε να μην σουτάρει. Ηλιόκαυτος πέρασε.
Πάει στον drive, ωραίο καλάθι, παίρνει. Τι έχουμε. Time out. Θα επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε ξανά, Προμηθέας Πάρκ, 7-10 το σκορ. Πατούν καλά προς στιγμή και είναι ανταγωνιστική, προς ώρας μάλλον, και είναι ανταγωνιστική η Μαέστρη. Πάτος Ευαγγελίδη. Προχωρούν την μπάλα οι Μαέστροι. Βελισάρης, Σταριά 2. Υπάρχει ένα επιθετικό rebound, αλλά δεν μπορεί ο Καπάτος να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Χειροκροτεί ο Ευαγγελίδης στην προσπάθεια του συμπαίκτη του. Παρίσης Λέια, αλλά έχει πατήσει άσχημα και δείχνει να πονάει στο γόνατο. Στα 12 το σκορ, μικρή διακοπή για τον τραυματισμό του Παρίσι. Ο Ευαγγελίδης αφήνει το χρόνο να κυλήσει. Σε ζώνη. Ρίτς. Ευαγγελίδης κρατάει, Βελισάρης με καθαρό πτικό πεδίο, εκτελεί, ούτε αυτό, αλλά εκτός. Και ο Κωνσταντινόπουλος ούτως που ξεκινάει μια καινούργια επίθεση για την ομάδα του. Πέκοβιτς για 2 μέσα. Για το 7-14 ο Μελεγής. Ευαγγελίδης, 8 δευτερόλεπτα. Καραγιάννης για 3, ούτε αυτό. Rebound αμυντικό, θέλω να τρέξει στο τέλος. Το σκορ στο 7-14, γυρίζουμε σε λίγο για την δεύτερη περίοδο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Βλέπει την μπάλα Παγώνης, δεν βιάζεται. Περιμένει και πάει σε του Γιόλης για 2. Όχι, Ευαγγελίδης μάχεται. Κοιτάξτε τι πήγε να γίνει εκεί. Επιθετικό rebound από Μενεγίου. Ευαγγελίδης και Ανούλης, κλέψιμο. Εντυπωσιακό από τον Γιόλη που βγήκε από πίσω. Μάλιστα που συνεχίζουν να δεινοπαθούν επιθετικά, αλλά οι Κρίτς δεν το έχουν εκμεταλλευτεί στο βαθμό που θα μπορούσαν. Καπάτος κλείστηκε. Γαζιέξο, Καραγιάννης, Βελισάρης, Ευαγγελίδης για 3. Αστοχή rebound από τον Καραγιάννη. Γιαννούλης. Να το πρώτο καλάθι των Μαέστρων από παίχτη πλην του Ευαγγελίδη. 10-14 από Γιαννούλη. Να μια απάντηση, να μια λύση. Γιαννούλης, το χτύπημα της κόμπρας. Παγώνης. Κωνσταντινόπουλος. Θα περάσει, πολύ ωραία πάσα. Ο Κιγκόνης είναι άτυχος. Ο Παλαφέλης ευγένει. Και τώρα ο Καραγιάννης μία πάσα στον Καπάτο. Αυτός για τον Ευαγγελίδη. Ωραία σκαστή πάσα, Καραγιάννης παίρνει φάουλ. Εκπληκτική πάσα από τον Ευαγγελίδη, ο οποίος είδε έξοχα το κόψιμο του συμπαίκτη του και του πάσαρε την μπάλα με σκαστή πάσα ακριβώς όπως θα έπρεπε.
στο μεταξύ βρέχει. Η πρώτη βολή στον κάλαθο των αχρήστων. Η δεύτερη άστοχη, Κωνσταντινόπουλο. Παγώνης, ελεύθερος για τρεις. Το προηγούμενο το έχασε. Τώρα βρίσκει στόχο ο Παγώνης, ο οποίος δεν είναι καθόλου κακό σουτέρ. Σαπάτος. Πόδι από τον Μενεγή. Βελισάριος έκανε το λάθος. Τα πρώτα σημάδια. Παγώνης των τριών πόντων, κακό αυτή τη φορά. Αλλά βγήκε πάσα για τον Κουγκιόλη. 10-19. Το ευχαριστούνται τώρα οι Πριτς. Παίζουν ωραίο μπάσκετ κατά διαστήματα. Εδώ ο Βαγγελίδης. Ανοιχτό γήπεδο. Το καλάθι από τον Μενεγή. 10-21. Καραγιάννης. Καπάτος για τον Καραγιάννη. Πολύ ωραία η πάσα. Ευαγγελίδης για τρεις. Η μπάλα δεν θα μπει στο καλάθι. Ο Μενεγής μαζεύει το αμυντικό rebound. Κωνσταντινόπουλος. Φάουλ κερδίζει ο Γιώργης. Θα πάει στη γραμμή για βολές. Κουγκιόλης κακή. Βελισάρι στο ανοιχτό γήπεδο, πάσα χαμηλά. Γύρισε, δεν μπόρεσε να το βάλει. Ήταν και άκυπτο το πόδι. Φάουλ τώρα κάνει ο Γιαννούλης. Δεν υπάρχουν βολές στην προσπάθεια του Μενεγή. Ήταν το δεύτερο μαζικό αυτό για τους μαέστρους. Κωνσταντινόπουλος. Παρίσης, ο οποίος επέστρεψε στο μάζο, δεν είχε κάτι σοβαρό. Σούταρε και για τρεις, δεν ήταν εύστοχος. Ο Παρίσης, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι η ψυχή αυτής της ομάδας. Ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, από τα καλύτερα παιδιά εδώ στο μπασκετάκι. Κωνσταντινόπουλος πήρε το αμυντικό rebound μετά από άσχημα του Καραγιάννη. Παρίσης δεν προλαβαίνει και πάλι πατάει άτσαλα. Του κάνουν και δύσκολες πάσες του Παρίση και γι' αυτό το λόγο αναγκάζονται να κάνει υπερπροσπάθεια για αυτό. Ευαγγελίδης. Καραγιάννης, περιμένει ο Ευαγγελίδης, κακή πάσα. Ξανά πατάει άγαρμα ο Παρίσης, δεν βγαίνει όμως αυτό. Και πάλι κάτω ο Παρίσης. Δεν ξαναπιάνω άνθρωπο στο στόμα μου. Κάνουμε μια μικρή διακοπή και επαναρχόμαστε. Αποσύρει το Παρίσι και βλέπουμε ότι παίρνει το καθολικό χειροκρότημα όχι μόνο των συμπαιχτών του αλλά και των παιχτών των μαέστρων. Ωραία στιγμή. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει
είναι η χειρότερη είδηση. Βλέπουν την μπάλα οι μαέστροι. Πάσα συνδυασμού Βελισάριο. Δεν τα κατάφερα. Εδώ ήταν μια στιγμή παραφροσύνης. Γελάει και ο ίδιος, γελάνε και τους παίχτες του, γελάνε και τα παιδιά στη γραμματεία. Δρούγας σκοράρει, 10-23. Ο διαιτητής δεν γέλασε. Παραμένει σοβαρός και μετρημένος. Καπάτο σουτάρει για 3, airball. Έχουμε time out, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Το σκορ 10-23, παγώνεις. Μπάλα στον ηλιόκαυτο. Άστοχο αυτό το σκορ, το rebound αμυντικό. Αν το Γιαννούλη. Επαγγελίδη. Πατάει, βγάζει τον Καπάτο. Μιλά Βελισάριος, εκτέλεσε. Rebound από τον ηλιόκαυτο. Είναι δεδομένο ότι ο Ευαγγελίδης δεν μπορεί να παίρνει ο ίδιος προσπάθειες όλο το βράδυ. Προσπαθούν οι μαέστροι να βρουν ένα plan B για να τον αποφορτήσουν και αυτό έχει κοστίσει. Βήματα έχουμε τώρα από τον Μενεγή. Τώρα δεν βρίσκει το στόχο. Πέρασε, εδώ πάρα πολύ ωραία η πάσα. Παγώνης ελεύθερος για 3, όχι. Rebound από τον Ευαγγελίδη, αλλά του κλέβει την μπάλα. Αυτός. Πολύ ωραία εκεί το deflection από τον Καπάτο. Αγώνης Δρούγας για 3. Είναι πολύ καλό σουτέρ. Κλαπ 10-26. Από τους καλύτερους σουτέρ της διοργάνωσης. Διακρίνεται για το περιφερειακό του σουτ. Ευαγγελίδης κλείνεται. Βελισάριος ελεύθερος. Τον Καραγιάννη, Ευαγγελίδης, κοιτάζει το καλάθι, έχει απέναντι τον Δράκη, τον Δρούγα. Σε αυτή τη ζώνη με προσαρμογές στον Ευαγγελίδη από Σκρίτ. Βελισάριος, καλή κυκλοφορία, Καπάτος για 3, όχι. Ο Βελισάριος ψηλά στο rebound, από εκεί. Πάλι για 3, όχι αυτή τη φορά, αμυντικό είναι το rebound από τον Γιαννούλη. Φάουλ κερδίζει ο Ευαγγελίδης μόλις στο δεύτερο ομαδικό των Πριτς, που δεν έχουν πρόβλημα. Ευαγγελίδης ξαναπαίρνει το όπλο του, 13-26. Ωραία εκτέλεση σε double score τώρα η Bridge. Παγώνης για τον ηλιόκαυτο. Ηλιόκαυτος κλείστηκε και πήρε φάουλ. Είναι χαμηλά. Επαναφέρει ο Παγώνης. Ηλιόκαυτος χαμηλά.
προσπάθησε εκεί, έκανε ένα ωραίο μπλονζόν ο Πανουτσόπουλος. Πήγαν συνέχεια οι αντίπαλοι του και, του, και τον βοήθησαν να σηκωθεί. Ωραίες στιγμές στο μπασκετάκι. Υπάρχει ευγενής συναγωνισμός από τις δύο ομάδες. Ευαγγελίδης εδώ, ο Γιαννούλης κλείνεται, χάνει από τον παγόνι. Ηλιόκαυτος. Ρούγκας πέρασε μέσα, μέσα από την πλάμα. Γίνεται το σκορ, Ευαγγελίδης. Πάσα στο Βελισάριο, ζητάει ο Καραγιάννης, πέρασε ο Βελισάριος. Δεν μπορεί. Με την πρώτη. Η διαφορά έχει πάει σε επίπεδα που τη ρωμένη των αναλογιών και των απουσιών των μαέστρων πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλυφθεί. Σαρανταοκτώ δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για το πρώτο ημίχρονο. Ευαγγελίδης για 3. Άστοχο. Τελικά έγινε το κλέψιμο, έχει χτυπήσει και λίγο στο πρόσωπο. Γιαννούλης, φοβερή προσπάθεια του Ευαγγελίδη. Είναι καταπληκτικός απόψε, αλλά είναι απελπιστικά μόνο. Παλεύει, ακόμα και σε αυτό το σημείο βλέπουμε τρέχει παντού να κλέψει. Παγώνης. Ρούγας για 3, για 2 συγγνώμη, άστοχος. Επιστροφή για τη συνέχεια του αγώνα. 15-29 το σκορ. Ντρούγας με την μπάλα θα την περάσει στον ηλιόκαυτο. Ωραία προσπάθεια και άστοχο το layup. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει, αλλά ευτυχώς κατευθείαν ο παίχτης στον Πριτς ζητάει συγγνώμη, γιατί δεν το έκανε με πρόθεση να πετάξει την μπάλα στο πρόσωπο του αντιπάλου. Το έκανε για να σώσει την κατοχή και υποτικά κατευθείαν και μπράβο κιόλας και στον Βελισάρη, ο οποίος παρά το γεγονός ότι δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο κατάλαβε ότι ο αντίπαλός του δεν το έκανε με πρόθεση και δεν αντέδρασε. Ένα σου τριών πόντων από το Γιαννούλη με άστοχο. Καραγιάννης. Πολύ ωραία η πάσα από τον Καραγιάννη, αλλά βάζει όμορφα. Μπάλα είναι για τους μαέστρους, πρόλαβε ο Ευαγγελίδης στον χρόνο, αλλά δεν μπορείς να σκοράρει. Γιόλης για τον ηλιόκαυτο χαμηλά και το καλάθι θα έρθει
για το 15-31. Ευαγγελίδης. Ωραία εκτέλεση από τον Ευαγγελίδη που έχει πετύχει 14 από τους 17 πόντους της ομάδας του. Πάρα πολύ καλός ο forward των Μαέστρων, απλά δεν έχει άτυπους συμπαραστάτες. Κουγιόλης. Το σούτ για 3 από τον Κωνσταντινόπουλο. Όχι, αλλά κοιτάξτε εδώ ο Ηλιόκαυτος πως παίρνει το rebound και σερβίρει έτοιμο καλάθι για τον Κουγιόλη. Εύκολη δουλειά, αφού ο Ηλιόκαυτος ουσιαστικά έφτιαξε όλο το καλάθι. Ευαγγελίδης παίρνει φάουλ. Το πρώτο ομαδικό σε αυτό το δεκάλεπτο. Ευαγγελίδης για τον Καραγιάννη. Βελισάριος. Καραγιάννης στη γωνία για 3. Είναι άστοχος, πατούσε τη γραμμή. Rebound αμυντικό από τον Παντσόπουλο. Ντρούγας. Ηλιόκαυτος πήγε για κάτι εξεντυμένο. Καραγιάννης, Βελισάριος. Ανοιχτό γήπεδο, κρατάει την μπάλα ο Βελισάριος. Καπάτος. Σουτ για 3, άστοχο. Μάχεται το Καραγιάννης και κερδίζει την μπάλα. Καπάτος, Ευαγγελίδης, 5 δευτερόλεπτα. Κοιτάζει το καλάθι, πηγαίνει μέχρι μέσα, αστοχή. Η μπάλα είναι για τους Πριντς. Λούγκας. Σουτάρι για 3 ο Λούγκας. Ατυχώς. Καλάθι από τον Κουγιόλη που νίκησε ψηλά τον Ευαγγελίδη και κάνει το σκορ 17-35. Καπάτος. Ευαγγελίδης για 3. Αστοχή. Γιαννούλης άστοχος και αυτός. Πάσα για τον Παντσόπουλο. Σουτ για 3 άστοχο από τον Κωνσταντινόπουλο. Ευαγγελίδης θέλει να τρέψει. Πασάρι στον Καραγιάννη. Καραγιάννης για τον Καπάτο που κάνει μια μικρή προσποίηση. Πήγε μέχρι μέσα, δεν μπόρεσε ούτε τώρα. Ευαγγελίδης στο επιθετικό rebound γυρίζει. Αυτός τελειώνει τη φάση. Ο Ευαγγελίδης ο οποίος είναι όαση στην έρημο. 16 από τους 19 πόντους της ομάδας του. Αλλά είπαμε, αν είχαν άλλους 2-3 παίχτες σαν τον Ευαγγελίδη οι Μαέστροι, η Ανέστρο ήταν πλήρη. Σήμερα θα είχαν πολύ καλύτερη τύχη. Όμως έτσι όπως κυλάει το παιχνίδι φαίνεται ότι οι Πριντς οδεύουν με άνεση σε μία από τις πιο εύκολες νίκες τους φέτος. Σε ένα παιχνίδι όμως το οποίο είναι ειδικών συνθηκών. Κωνσταντινόπουλος. Του Κιόλης για 3. Αστοχή rebound από κανέναν. Τρέχει ο Δρούγας και επαναφέρει την μπάλα εντός παιδιάς εκεί που είναι ο Βελισάριος. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Μαέστρους. 5 και 7 για το φινάλε του δεκαλέπτου. Ευαγγελίδης. Πολύ ωραία η πάσα του Καραγιάννη. Σκοράρει, παίρνει και το φάουλ. Και αν δεν σκοράρει ο Ευαγγελίδης, δημιουργεί ο ίδιος τις συνθήκες. Εδώ είδε πολύ ωραία το κόψιμο του Καραγιάννη και τελείωσε τη φάση ο Καραγιάννης για να δώσει, να βάλει και αυτό στο όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Ένα σερί 4-0
που δυνητικά μπορεί να γίνει 5-0, αλλά ο Καραγιάννης ως το χεί. Πιέζει τώρα τον Κωνσταντινόπουλο, αυτός δίνει στον Πανουτσόπουλο. Κλέβει ο Ευαγγελίδης. Γιαννούλης αυτού τριών πόντων, άστοχος. Η ευκαιρία χάνεται να μειώσουν κι άλλο. Καραγιάννης κλέβει. Ευαγγελίδης. Γιαννούλης. Ελεύθερος Καραγιάννης για τρεις. Η μπάλα να πηδά και πέφτει εκτός. Η... Μαέστροι που μπορούμε να πούμε ότι κάπως έχουν ζωηρέψει στα τελευταία λεπτά, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αμυντικά έχουν παλέψει πάρα πολύ. Αν μη τι άλλο, τηρουμένων των απουσιών κάνουν μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. Ρούγας πέρασε, εκτέλεσε, αστόχησε. Πάλεψε να αυτό δεν τα κατάφερε. Και υπάρχει time out, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. Ευαγγελίδης παίρνει ένα screen. Ωραία, πάσα του Καραγιάννης με το ένα χέρι, όχι. Αλλά είναι για. Τους μαέστρους. Βελισάριος. Καπάτος με ένα βήμα προς τα μέσα. Καλό ήταν το σούτ, αλλά δεν μπήκε. Ντρούγας. Παγώνης. Η πάσα προς τα μέσα. Μενεγής. Παγώνης και πάλι ο Μενεγής. Τον Ευαγγελίδη. Παγώνης για τρεις. Άστοχος. Rebound. Τον Ευαγγελίδη. Ευαγγελίδης περνάει το κέντρο με λίγη δυσκολία. Καραγιάννης. Σουτάρι με το ένα χέρι μέσα. 23-35. 6-0 το σερί των μαέστρων που δείχνουν να έχουν σφιγμό. Πανουτσόπουλος με την μπάλα στα χέρια, τον πιέζει ο Βελισάριο. Πέρασε ο Πανουτσόπουλος, τελείωσε τη φάση άστοχα. Rebound από τον Βελισάριο. Με πράσος εδώ. Αφήνει στον Ευαγγελίδη, για να δούμε τον Ευαγγελίδη. Περνάει, δημιουργεί για τον Καπάτο. Και πάλι Ευαγγελίδη για τρεις, για να μειώσει μονοψήφιο. Εδώ ήταν μια καλή ευκαιρία για τους μαέστρους να... Δεν μπορώ να πω να ξαναβγούν στο παιχνίδι, αλλά σίγουρα να κάνουν τους Fritz να τους νιώσουν λίγο. Πέρασε ο Μενεγής και τελείωσε πολύ ωραία. Στους 14 και πάλι. Ευαγγελίδης ξανά για τρεις, τώρα μέσα! 26-37. Μιλτιάδης Ευαγγελίδης είναι καταπληκτικός. Έχει βάλει 19 πόντους. Είναι ασταμάτητος. Η μπάλα περνάει χαμηλά με Νεγής και πάει για βολές. Έξω πρώτη. Yeah.
φάουλ και βολές. Για τον Μενεγή, πάντως αξίζει ένα μπράβο στους μαέστρους που παρά το ότι είναι μόλις 5 άτομα είναι εδώ, παλεύουν το παιχνίδι. Έξω η δεύτερη ριμπάμπ από Ευαγγελίδη. Πάσα έξω, Γιαννούλης για 3. Okay. Ευαγγελίδης, τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Να ένα τρίποντα από το Γιαννούλη, στους 9 η διαφορά. 29-38 και time out για τους Πριτ, οι οποίοι δεν λένε να καθαρίσουν το παιχνίδι. Γυρίζουμε σε λίγο. Έχει αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον, έστω και αμυδρό, να δούμε αν μπορέσουν οι μαέστρο να του βάλουν φωτιά. 29-38 είναι το σκορ. Μενεγής βγάζει στον παγόνι. Δρούγας και τώρα Κωνσταντινόπουλος κυκλοφορία για να πάει μπάλα τώρα μέσα στο Μενεγή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο ρολάρι, είναι το καλάθι για το 29-40 εδώ. Μαέστρο δεν λειτουργήσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τώρα γυρίζει. Ευαγγελίδης, Γιαννούλης για 3, όχι, rebound από τον παγόνι. Δρούγας με τον Ευαγγελίδη. Καλή άμυνα από τον Ευαγγελίδη, τέλος για το 3ο δεκάλεπτο. 29-40 γυρίζουμε σε λίγο. Ο Κιόλης έχασε για λίγο το κοντρόλ. Ευαγγελίδης μαζεύει το αμυντικό rebound και θέλει να τρέξει. Ευαγγελίδης βγάζει τον Καραγιάννη ελεύθερος για 3. Για να μειώσει σε 7 δεν τα καταφέρνει, μπάλα είναι για τους Runners and Gunners. Το παίρνει πάνω του ο κύριος Κουσαντώνης και δίνει την μπάλα στους Runners and Gunners. Σωστό το σφύριγμα. Ευαγγελίδης, η μπάλα στον Καραγιάννη. Να ο Ευαγγελίδης και πάλι για 3. Ήταν άσχος αυτή τη φορά. Διαχειρός ηλιόκαυτο. Ηλιόκαυτος εξοχή. 32-45. Γιαννούλης για τον Ευαγγελίδη. Ευαγγελίδης για τον Πελισάριο. Ευαγγελίδης πήρε την επαφή, πήρε και το φάουλ. Δύο βολές είναι για τον Ευαγγελίδη. Η πρώτη είναι άστοχη.
Η δεύτερη είναι έξω και 33-45. Πανουσόπουλος φτάρει για 3, άστοχος. Ου, εδώ φοβερή τάπα του Ευαγγελίδη πάνω στον ηλιόκαυτο. Για highlight από πίσω, Ευαγγελίδη στο transition, μια προσποίηση. Πάει μέσα και εκτελεί. Εδώ μπορούσε να κάνει το μέγιστο. Το 33-45 παραμένει. Καραγιάννης, Βελισάριος, βγάζει την μπάλα έξω, ελεύθερο τρίποντο, άστοχο. Χαμένες ευκαιρίες από τους, μαέστρους να κάνουν τον αντίπαλο να αγχωθεί. Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Λιόκαυτος. Την μπάλα δεν του κάνει τη χάρη. Έχει εκτός καλαθιού. Καπάτος, Βελισάριος, Ευαγγελίδης. Από τα 7 και μέτρα η μπάλα ίσα που βρίσκει στο φάνη. Προσπαθεί ο Καπάτος αλλά δεν τα καταφέρνει. Και κάπως έτσι η κατοχή περνάει και πάλι στους Πριτς. 33-47 το σκορ. Τα πάντα δείχνουν να έχουν κρυθεί από το ξεκίνημα του αγώνα. Ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά, γιατί στο δεύτερο μέρος οι μαέστροι, παρότι μόλις 5 άτομα, έχουν μια πολύ αξιοπρεπή εικόνα. Ούτως ή άλλως είναι μόλις 5 και παρόλα αυτά το παλεύουν. Οι Πριτς θα συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ. Ο Πανουτσόπουλος με κοιτάει να δει τι θα πω. Οι Πριτς θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε τροχιά play-off. Πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή εικόνα. Εδώ τι κόσμος είναι αυτός που μπαίνει ξαφνικά στο Προμηθέας Παρτί, έγινε. Μάλλον ήρθαν τελευταία στιγμή για να μην πληρώσουν εισιτήριο. Ηλιόκαυτος μία στις δύο. Επιθετικό rebound όμως από τον Τουπιόλη και τελειώνει τη φάση του Μελογγύς. Τα χέρια του Πανουτσόπουλου. Έχει ακόμα τα κουράκια ο Γιαννούλης. Κοιτάξτε εδώ πόσο φρεχάρει. Σουκιόλης. Ευτυχώς δεν είχαμε ατύχημα. Καραγιάννης σκοράρει, goal foul. 37-50 γίνεται το σκορ. Το σκορ από τον Καραγιάννη. Του Πιόλης.
κοντά στο καλάθι. Ο Μενεγής, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίχτης στο δεύτερο ημίχρονο, αιχμή του δόρατος, δεν αντιμετωπίζεται. Οι μαέστροι, οι οποίοι δεν φτάνει που είχαν απουσίες, δεν είχαν ουσιαστικά και ένα παίχτη ρακέτας, έστω να μπορεί να επιτελέσει χρέη πενταριού. Οπότε ό,τι έχουν πάρει είναι αποκλειστικά από την περιφέρεια και από κάποιες εφορμήσεις του Ευαγγελίδη, ο οποίος θα δαστάρει από το λόγκο παραλίγο. Καραγιάννη στο rebound, σκοράρει 40-52. Τι πήγε να βάλει ο Ευαγγελίδης? Έχει βάλει 25 από τους 40 πόντους της ομάδας. Καταπληκτικός, αλλά μόνος. Και ο Καραγιάννης έχει ανέβει λίγο στον δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τα υπόλοιπα παιδιά των μαέστρων. Αυτό μπορούν, αυτό δίνουν. Το θέμα είναι ότι ήταν μόλις 5 άτομα. Δεν έβγαιναν τα κουκιά απέναντι σε μια ομάδα με τόσες λύσεις κοντά στο καλάθι. Και Παγώνης και Ηλιόκαυτος και Μενεγής, όποτε πήγαν την μπάλα κοντά στο καλάθι, όπως εδώ, δεν είχαν πρόβλημα. 40-54, η Πρίτς διαχειρίστηκαν το παιχνίδι όπως έπρεπε, χωρίς να κουραστούν και ιδιαίτερα. Καραγιάννης κοντά στο καλάθι, αστοχή. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Ο Λιόκαυτος, βλέπουμε, μένει πίσω για να δώσει το χέρι του. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολύ ωραίες στιγμές και ευγενή άμυλα. Για τρεις το σουτ από τον Πανουτσόπουλο, από τον Κωνσταντινόπουλο, συγγνώμη. Ξορκίζει τους δαίμονες και πανηγυρίζει στο συν 17. Η Πρίτς, αυτό που πλέον απομένει να μάθουμε και έχει ενδιαφέρον, είναι η τελική διαφορά. Βελισάριος. Ένα μακρινό τρίποντο είναι άστοχο. Βελισάριος έδωσε τη μάχη του, δεν τα κατάφερε. Πανουτσόπουλος με την μπάλα στα χέρια. Ηλιόκαυτος για τρεις, όχι, κακό σουτ. Ριμπάουντ από τον Ευαγγελίδη. Ευαγγελίδης μια αρακία, δεύτερη. Πω, τι έβαλε! 42-57, τον χειροκροτούν μέχρι και οι αντίπαλοι. Χαρακτηριστικά ο Μενεγής χειροκρότησε τον Ευαγγελίδη. Απίστευτη ενέργεια από έναν καταπληκτικό παίχτη. Πραγματικά απόλαυση να το βλέπεις ο τύπος. Ηλιόκαυτος τελειώνει τη φάση 42-59. Ευαγγελίδης πάει απέναντι. Δίνει στον Καραγιάννη, πέρασε ο Καραγιάννης. Το φλότερ, άστοχος. Παραλίγο να βάλει αυτό το καλάθι ο Ηλιόκαυτος. Πήγε να κάνει το Χουάντσο, όπως μου λέει χαρακτηριστικά, στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Θυμάστε τη φάση. Νάτος ο Λιόκαυτος στην άλλη πλευρά σκοράρει. Αυτή είναι η διαφορά με το Χουάντσο. 42-61, 1:59 για το φινάλε, έχουμε time out. Ευαγγελίδης Γιαννούλης και πάλι ο Ευαγγελίδης. Ένα σούτ από τον Βελισάριο, δεν μπορεί να σκοράρει. Καραγιάννης στο θετικό rebound. Ωραίο καλάθι από τον Καραγιάννη, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Έχει βοηθήσει και αυτός όσο μπορεί. 44-61 γίνεται το σκορ. Κουφιόλης πήγε να πιέσει ο Καραγιάννης. Περνά το κέντρο, πάντα Ευαγγελίζω την μπάλα. Καπάτος, άλλαξε το παιχνίδι. Καραγιάννης, Ευαγγελίδης. Όχι, δεν μπορεί να σκοράρει. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Τα πάντα πλέον έχουν κρυθεί, μόνο το τελικό σκορ απομένει. Κουπιόλης, ωραία προσποίηση. Ο Κουπιόλης, ο οποίος και αυτός έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς. Γενικότερα, αν μπορούσαμε να επιλέξουμε μία τριάδα από πλευράς
New York Fritz που είναι υποψήφιοι για το MVP. Είναι ο Μενεγής, ο Ηλιόκαυτος και ο Κουπιόλης. Άστοχος ο Ευαγγελίδης, rebound από τον Ηλιόκαυτο. Ηλιόκαυτος θα πασάρει στον Πάνο Τσόπουλο, αυτός πάει στο drive. Rebound από τον Ευαγγελίδη. Θα κάνει επίθεση, γιατί να μην κάνει. Θα δώσει το Βελισάριο, θα βάλει και αυτό το όνομά του στη λίστα των σκόρερ. Όχι. Ο ίδιος κερδίζει. Γιαννούλης. Το σου τριών πόντων. Ούτε αυτό, τέλος αγώνα. Απρό, έκαναν επίθεση. Ο Πανισόπουλος, τέλος αγώνα. 44-65. Σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι που μπορεί να ήταν μόλις 5 παίχτες από τους μαέστρους, αλλά το πάλεψαν όσο μπορούσαν. Νίκη για τους Πριτς. Καλό βράδυ από το Προμηθέας Πάρκ.